Η ΔΕΗ από το 2015 μέχρι το 2019, ξέρετε τι αύξηση είχε στα τιμολογιά της. 0%. Καταστράφηκε. Η ΔΕΗ ήταν κατεστραμμένη. Αυτό είναι το ψέμα του κυρίου Χατζηδάκη. Αυτό είναι το ψέμα του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος το Σεπτέμβριο... Και αν δεν έδινε αυτά τα 900 εκατομμύρια, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα τώρα. Ακούστε να δείτε. Λέτε ανακρίβειες. Αυτό που έκανε ο κύριος Χατζηδάκης το 2019 ήταν το εξής. Παρουσίασε έναν ισολογισμό στη μέση, στη μέση του έτους, ο οποίος έδειχνε... Είμαστε σοβαροί τώρα, μαγείρεψε τα στοιχεία ο Υπουργός. Και δεν υπάρχει κανένας εδώ παρατήρηση, το παρατηρήσατε εσείς, κύριε. Απλά δεν παρακολουθείτε την κοινοβουλευτική συζήτηση. Παρακολουθώ πλήρως τη συζήτηση και ξέρω ότι η ΔΕΗ έχει δώσει 800 εκατομμύρια ευρώ. Εσείς δεν πραγματικών στοιχείων μας είπατε. Εσείς έρχεστε εδώ και λέτε πάλι ψέματα. Και παρόλα αυτά... Είχε κέρδη ΔΕΗ το 2019. Είμαστε κατρελαθώμετε. Βεβαίως είχε κέρδη. Και πόσο ήταν η μετοχή της ΔΕΗ το 2019. Σας ξαναλέω λοιπόν. Μα όταν βγαίνει ο Υπουργός και την καθυβρίζει, τι θα κάνει η μετοχή, θα πέσει. Λοιπόν, αυτή ο Υπουργός που έπεσε η μετοχή. Δεν φταίει η διαχείριση δικιά σας. 0% αύξηση η ΔΕΗ στα τιμολόγια 2015-2019. 20% από τον Σεπτέμβριο του 2019 με απόφαση της συνθήκες. Αφήστε με να μιλήσω. Έχουν αλλάξει συνθήκες. Σας λέω λοιπόν για τα πραγματικά στοιχεία. Τα